Πνεύμα του Σεμίν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη, το Πνεύμα της Αληθείας, καταχού παρόν, τα πάντα πληρών, εις αυρός των αγαθών και ζωής κορυφός, ευθέ και σκύρος του Ενθυμίν, καθάρισον ημάς, ο Πάς και Ιδίδος, και σώσον τα αγάπητα της φράσης του μόνο. Καθόμαστε. Χωρίς να σας ενημερώσω τι διαβάζω, είναι πασίγνωστο και θα συζητήσουμε πάνω σε αυτό το πασίγνωστο. Όταν έρθει ο Υιός του ανθρώπου, εν πάση τη δόξη αυτού, και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Και συναχθίσονται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφορεί αυτούς απαλλήλων ως περοποιημήν αφορίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών αυτού τα δε ερήφια εξεγονίμων. Τότε ερεί ο βασιλεύς της εκ δεξιών αυτού. Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε τη ρητημασμένη ημίν βασιλεία από καταβολής κόσμου. Επίνασα γάρ και εδώ κατέμι φαγήν. Εδίψισα και ποτίσατε με. Ξένος ήμιν και συνηγάγεται με. Γυμνός και περιβάλλεται με. Ισθένησα και επισκέψαστε με, εφυλακή ήμιν και ήρθε πρόσωπο. Τότε αποκριθήσονται αυτό οι δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμεν πεινώντα και θρέψαμεν, ή διψώντα και ποτίσαμεν, πότε δε σε είδαμεν ξένον και συνηγάγομεν ή γυμνών και περιεβάλλομεν. Πότε δε σε είδομεν ασθενούντα ή εμφυλακή και ήρθομεν προσέ και αποκριθείς ο βασιλεύς ερή αυτής. Αμήν λέγω ημήν, εφόσον επιείσατε ενή τούτο των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησατε. Τότε ρίκη της εξεγονίμων, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, εις το αιώνιον, εις το πύρτο αιώνιον, το ετοιμασμένον, το διαβόλο και της αγγέλης αυτού. Επίνασα γάρ και ούκ εδώ κατέμι φαγήν. Εδίψησα και ούκ ποτισατέ με. Ξένος ήμιν και ου συνηγάγεται με, γυμνός και ου περιβάλλεται με, ασθενής και εν φυλακή και ου επισκέψαστε με. Τότε αποκριθήσονται αυτό και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινώντα ή διψώντα ή ξένων ή γυμνών ή ασθενή ή εν φυλακή και ου διοικονείς αμέση, τότε αποκριθήσετε αυτής λέγον, αμήν λέγω ημίν, εφόσον ου και ποιήσατε ενή τούτων των ελαχίστων, ουδε μη επίησατε, και απελεύσονται ούτι η σκόλαση αιώνιων, η δε δίκαιη η ζωή αιώνιων. Αυτή η παραβολή που είναι και πραγματικό της, είναι γνωστή σε όλους μας. Μας θυμίζει την εξής βασική διδασκαλία, ότι υπάρχει νόμος από τον οποίο δεν πρόκειται να ξεφύγει κανείς. Το πρώτο.
Και ότι αυτός ο νόμος δεν λειτουργεί μόνο εκεί. Λειτουργεί και εδώ. Ο ίδιος νόμος. Υπάρχει συνεργασία εδώ απόλυτη. Άσχετα αν καταστρατηγούμε τον νόμο εμείς ή όχι. Και λέει ο νόμος λοιπόν ότι στον κόσμο που ήρθαμε γεννηθήκαμε για να κάνουμε μόνο το καλό. Αυτό λέει ο νόμος. Και εδώ και εκεί ψηλά. Και αυτός εδώ ο νόμος που δεν διαφέρει από αυτόν τον νόμο καθόλου. Γιατί από ψηλά είναι και ο ένας και άλλος νόμος. Ακόμη λέει ότι εδώ που ήρθαμε δεν είναι όλα στρωμένα με ροδοπέταλα. Υπάρχει και πείνα και δίψα και φυλακή και ανέχεια και κάθε μορφή κακίας και αντίστροφα. Κάθε μορφή αρετής. Αυτός εδώ ο νόμος μαρτυρεί και για εκείνον τον νόμο, τον άλλο νόμο. Του νόμου που ομιλεί για το αγαθόν, ο αγαθοδότης Θεός τον έχει σπείρει εδώ μας. Αυτό λέει. Και αυτός είναι ο καλός σποριάς. Έτσι δεν λέει η Γραφή. Εγώ έσπερα σπόρο καλό. Και βρήκα, όχι σε όλους τους ανθρώπους, σπόρο που έχει βγάλει εγκάθια. Για το καλό μαζί της εργασίας σας θα βρούμε άκρη, και το κακό βρείτε άκρη εσείς και το κακό που επιλέξατε. Γιατί είπε ότι απελεύσονται στο τέλος οι μεν η σκόλαση αιώνιων, απελεύσονται, προσέξτε το. Δεν λέει τους πήρε από το χέρι και τους πήγε στην κόλαση. Είναι βαλμένα τα ρήματα και οι λέξεις όπως είναι αυτή η πραγματικότητα. Θα πάνε, το απελεύσονται, θα πάνε σημαίνει. Η σκόλαση αιώνιων, οι δε τα καθά πείσαντες, η ζωή αιώνιων. Θα πάνε, δεν τους πήγε. Και όταν λέει ο Κύριος πορεύεστε, δεν σημαίνει ότι τους είπε και πήγανε. Όχι, αλλά έχει γίνει επιλογή εκ των προτέρων και λέει ιδού ο δρόμος που διαλέξατε. Είχατε ελευθερία, πράξατε, ιδού η ελευθερία που οδηγεί. Δεν μπορώ να σε εμποδίσω, πηγαίνετε εκεί που θέλετε. Το ίδιο και για τους άλλους. Το κέντρο αυτής της περικοπής είναι ο θείος δίκαιος νόμος από ψηλά που έχει δοθεί. Βάσει του οποίου κρίνονται οι άνθρωποι και γύρω από αυτό στρέφεται η ζωή του κάθε ανθρώπου. Οι τα αγαθά πείσαντες, ζωή είναι αιώνια, απελεύσονται. Τα κακά, η σκόλαση είναι αιώνια. Και αλίμονο αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ξέχωρα από εκείνο τον νόμο, ξέχωρα, υπάρχουν και οι νόμοι, πληθυντικός αριθμός, οι πνευματικοί νόμοι. Δηλαδή, είναι και αυτοί οι νόμοι απαιτούν από μονάχοι τους την ανταπόδοση εκείνων που εμείς επράξαμε. Καλό δώσαμε, καλό θα λάβουμε. Καλό σπήραμε, σπόρο, καλό θα θερήσουμε. Και αντιστρόφως, κακό ή κακό. Πιο απλά, ό,τι κάνεις λάβεις, και η καρδιά σου μην πονεί. Πιο απλά, στη γλώσσα του λαού.
Αυτοί είναι οι πνευματικοί νόμοι. Λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και εν ζωή όταν είμαστε. Και εν ζωή. Αυτοί είναι οι πνευματικοί νόμοι, λειτουργούν εν ζωή. Αλλά οι θείοι νόμοι και εδώ και στην άλλη ζωή. Και εδώ και στην άλλη ζωή. Αν γλιτώσει από εδώ, από τους νόμους τους πνευματικούς, σπάνιο πράγμα, έχεις εκεί πέρα να εισπράξεις που θα πας. Γιατί λέει καθαρά ότι θα πάνε οπωσδήποτε στον τόπο της επιλογής που έχουν επιλέξει οι άνθρωποι γενικά, είτε από εδώ είτε από εκεί. Βλέπετε ότι χωρίζει η παραβολή και λέει έβαλε στα αριστερά τα ερήφια, στα δεξιά τα πρόβατα. Γιατί τα ερήφια είναι κακά τα κακόμερα και να βάζετε τα κασικάκια του. Ο τέλος λέει... Είναι πιο ζωηρά. Πιο ζωηρά. Μα από τα άλλα. Μόνο. Μόνο. Είναι σκληρά. Ε. Είναι σκληρά. Είναι σκληρά. Σκληρά. Τ' άκουσα σκληρά. Ε. Άγρια. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Σωστό και το, και το άλλο. Το άλλο είναι ότι τα κατσικάκια είναι ελεύθερη παραγωγή. Τα πρόβατα και γάλα δίνουν και κρέας δίνουν και μαλλιά δίνουν να πλέξουμε τα πουλόβερ κτλ. Είναι προσοδοφόρα τα πρόβατα. Τα ερήφια είναι, είπες άγρια, είναι ζωηρά, είπε άλλος, στα βράχια πηδάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συμβολίζουν κυρίως και τη ζωηρότητα και την ακαρπία. Ότι δεν έχουν να δώσουν γάλα, δεν έχουν να παράγουν ένα κάτι που χρειάζεται, γιατί είναι μικρά, λοιπόν, είναι ακαρπά. Άρα λοιπόν, ο Κύριος, κοιτάξτε τι κάνει, έτσι ξεχωρίζει, αν ο τσοπάνης χωρίζει τα πρόβατα, και ο μεγάλος τσοπάνης, επιμείνω καλός, ξεχωρίζει τα πρόβατα. Γίνεται έτσι. Ναι, δεν λέει τις κατσίκες, λέει τα ερήφια. Ενώ το άλλο λέει τα πρόβατα, λέει τα αρνιά. Πρόβατα λέει, ναι. Εκεί πάρει, είπαμε για την παραγωγή του, ναι, την πλούσια παραγωγή. Τι βγάζουν, ενώ το ερήφιο είναι στήρο ακόμα, μικρό, Α, γιατί τα χωρίζει ο Κύριος και δεν τα αφήνει να είναι μαζεμένα. Το ερώτημα. Φέρει το παράδειγμα αυτό, όπως ο τσουμπάνος με. Δεν τα αφήνει μαζί κατσίκια και πρόβατα. Τα κατσίκια τρώνε περισσότερο. Είναι πιο άγρια. Και τρώνε ό,τι χαλάνε αυτά που τρέφονται. Έτσι, μπορεί να είναι και αυτό. Όχι, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά το θέμα ξέρετε ποιο είναι. Το ότι γίνεται από αυτή τη ζωή η ένταξη. Εντάσσομαι στη στρατιά του Κυρίου ή στη στρατιά του Αντίχριστο. Γίνεται από τώρα η κατάταξη, πώς το πούμε αλλιώς, ένταξη. Λοιπόν, οπότε λες μαζί σου θέλω να ζήσω ή ξεχωρίζεις, όχι μαζί σου, δεν σε γνωρίζω. Διάβαζα ένα και μου άρεσε να σας το πω. Δεν ξέρω αν το είπατε μερισμένη φορά. Όταν θέλεις να είσαι μεγάλος στον κόσμο αυτό, είναι μικρός ο Θεός. Όταν θέλεις να είσαι μικρός, τότε βλέπεις μεγάλο τον Θεό και το σέβεσαι. Ταπείνος. Είναι ακριβώς η περίπτωση. Θέλω να ζήσω όπως θέλω εγώ, γιατί είμαι μεγάλος και δεν σε υπολογίζω. Και είναι μικρός ο Θεός, δεν φαίνεται καθόλου. Ή να πούμε και το άλλο, γυρίζω τα νότα μου, μια ζωή ολόκληρη και προχωράω. Ο από πίσω μου δεν φαίνεται ποιος είναι. Και είναι ο Θεός. Διαγράφω τον Θεό. Είναι σαν να λες διαγράφω τον Θεό και κοιτάω τη ζωή μου όπως τη θέλω εγώ. Άρα διαγράφω τον Θεό. Βέβαια, άμα γυρίσεις το πισινό σου, τι κάνεις. Και η λαϊκή παροιμία τι λέει. Για πες το. Κάνε ό,τι θέλεις και η καρδιά σου είναι πολύ. Σωστό και αυτό. Σωστό. Αυτό και αυτό που το λέει ο λαός. Ναι. Σωστό είναι, είναι αυτό. Σωστό αυτό είναι. Το έχω ακούσει εδώ και 60 χρόνια στο μαγαζί στο Βασιλόγιο. Ποιο είναι, τον πατέρα σου. Ναι, που τα λέγανε στο μαγαζί.
Πολύ πιτσιρικά, λέει, Μαστρογιώργη, αυτό που θέλεις να κάνεις, κάνε ό,τι θέλεις. Μάλιστα. Να μην πονεί η καρδιά σου όμως. Θα πονέσει όμως. Τι πιτσιρικά ήσουν πριν 60 χρόνια. Πόσο, δηλαδή, πόσο ήσουν. Θα άκουσε τι είπε. Δεν το άκουσα. Πριν 60 χρόνια πόσο χρόνο ήσουν. Ήμουν 10 χρόνια, 12. Τώρα είμαι 85, πόσα χρόνια είναι. Πριν 60 χρόνια, οπότε ήταν 25, δεν ήταν μικρό παιδί. Να ξέρουμε τι λέμε τώρα, μην μιλάμε σε γέρι. Όχι, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Να είσαι καλά. Εγώ παραφέρθηκα. Λοιπόν, προχωρούμε πάρα πέρα, προχωρούμε πάρα πέρα. Λέει, θα έρθει εν πάση τη δόξη αυτού. Όποιος θέλει να το ερμηνεύσει, έχει το λόγο. Με όλο τον πνευματικό επουράνιο κόσμο. Με όλο. Το μεγαλείο. Το ερώτημα είναι, αφού θα έρθει έτσι, θα τον δουν και αυτοί που είναι αριστερά. Όχι. Τι πες εσύ? Όχι. Δεν άκουσα. Όχι, λέω. Όχι. Όλοι. Με κεφαλαία γράμματα, όχι. Αφού λέει θα κρίνει ζώντας και νεκρούς, όλους θα τους δει. Και θα... Άλλο τι θα δει ο Θεός και άλλο τι θα δεις εσύ. Μου καναστήσονται ασεβείς. Άμα δεις τη δόξη, τη δόξα του Θεού, είσαι στο παράδεισο. Άμα δει δόξα Θεού, δεν βλέπουν αυτοί. Ου καναστήσονται ασεβείς εν κρίση, λέει ο Δαβίδ. Το φωνάζει. Ουκ αναστήσονται οι ασεβείς. Και όταν λέει ασεβείς, εννοεί ορκής ασεβείς. Δεν εννοεί την ασέβεια τη δική μου, τη μικρή, που λέω ήμαρθο και συγχώρεσέ με. Ή μπορεί να είναι και μεγάλη, σαν το ληστή. Αλλά λέω ήμαρθον όμως. Αυτοί που αρνήθηκαν μια ζωή, τη μετάνοια. Έτσι δεν είναι. Για αυτούς λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να δουν δόξα Θεού. Η δόξα βιώνεται από αυτή τη ζωή που κυλάει. Όσο βίωσες από εδώ και προσπάθεις να βιώσεις, θα έχεις πράξεις. Απελεύσονται, η ζωή είναι αιώνιον, λέει. Δεν βίωσες, δεν θα έχεις πράξεις. Το εν πάση τη δόξη λοιπόν ισχύει μόνο για τους ευσεβείς. Είναι καθαρά. Δεν το λέω εγώ, πρώτος ψαλμός του Δαβίδ, που λέει μακάριος αγίου, όσο κοπαρεύτη εμβουλία σεβών. Ευτυχισμένος που δεν πήγε στη Βουλή, εκεί που συνεδριάζουν οι άθεοι, οι ασεβείς, όλοι οι αμαρτωλοί που δεν δέχονται το Θεό, αλλά βάδισε σύμφωνα με τον Θεό, που είναι λέει μέρα και νύχτα λέει μελέτη του, ο νόμος του Θεού. Έτσι δεν λέει. Και αναφέρει και ωραίο παράδειγμα, αυτοί που μελετάνε λέει μέρα και νύχτα το νόμο του Θεού, μοιάζουν σαν τα δέντρα που είναι φυτεμένα στις όχθες ποταμών. Ενώ οι άλλοι, ο συγνούς είναι σαν το αχυράκι. Ο νεκρύπτει άνεμος. Φου φυσάς και έφυγε. Σκόνη έγινε. Ενώ οι άλλοι του Θεού λέει ριζωμένοι στον νόμο του Θεού. Αυτοί θα δούνε δόξα Θεού. Και πώς να μην δούνε, αφού αυτά που έχει γραφεί μιλούν, η Αγία Γραφή μιλούν και φωνάζουν για τη δόξα του Θεού. Ζεις μες στη μελέτη, ζεις μες στο νόμο του Θεού, πορεύεσαι με λίγνο στα ποδάρια σου ή όχι, δεν είναι εσύ. Έχει λιγνάρι, λέει, το νόμο του Θεού που περπατάς. Μιλάς με τον Θεό, εντάξει. Δεν μιλάμε για τελειότητα, μιλάμε για την προσπάθεια που αναλογεί στο κάθε άνθρωπο. Δεν έχουμε όλοι την ίδια δυνατότητα να πορευθούμε στην αρετή, όμως όμοια θα μετρηθεί η μικρή μου δυνατότητα που μου ανήκει με τη μεγάλη ταρουλού που τα ανήκει. Η προσπάθεια είναι το μέτρημα, η θέληση, πόσο θέληση, όχι το πόσο κάνεις. Το πόσο θέλεις. Εγώ μπορεί να μπορώ να κάνω μια ελεημοσύνη 10.000 και η χείρα μπορεί να κάνει ένα λεπτό. Έτσι λέει η Αγία Γραφή.
Και ο κύριος στη γέρα επένεσε. Εξαρτάται με τι πρόθεση την κάνει. Στη... Πάντοτε η πρόθεση είναι μέσα στη μέση. Και να μην έχει ακόμα, εφόσον θέλει να κάνει και δεν μπορεί, μου λέγε ένα ωραίο, μια καλόγρια τώρα. Αυτό ο Σπατάπιο γύρισα, μα έλεγε ένα ωραίο. Λέει ένα πολύ ελεήμον άνθρωπο, πολύ ελεήμον, ότι είχε τα σκόπιζε. Και έκανε τη μάτια προσευχή να πετύχει, λέει, το πρώτο βαθμό του λαχείου να κάνει μεγαλύτερη προσευχή. Αριθμό του λαχείου. Λοιπόν, ο Θεός δεν του έδωσε, λέει, δεν του έκανε τη χάρη. Γιατί δεν θα τα έδινε. Ε? Γιατί δεν θα τα έδινε. Μπορεί και να μην τα έδινε. Αλλά υπάρχει και το άλλο, να χάλαγε. Ναι, μπορεί να χάλαγε ο άνθρωπος αυτός. Είναι αυτό που λέμε, ας μου δώσε ένα λαχείο, θα δώσω τα μισά. Ναι, ναι, κάνει. Συμφωνήσεις. Ναι, λοιπόν, δεν παίζει ρόλο το τι, το πόσα δίνεις, το τι πρόθεση έχεις που πες εσύ. Αυτό μετράει. Ο Θεός το ξέρει πριν από εμάς. Γι' αυτό και είπε, και αυτούς που μακαλύψει ο Κύριος μέσα στην παραβολή, λέει, ήμουνα στη φυλακή και ήρθατε. Ήμουνα πεινασμένος, μου δώσε να φάω. Δίψασα και με ποτίσατε. Ήμουνα άρρωστος, ήρθατε και με είδατε. Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί τον έντυσαν εξ ολοκλήρου, όλοι αυτοί, όλοι. Ορισμένοι ναι. Σημαίνει ότι το χεράκι μου έφτανε εισαμε εκεί πέρα, και υπολογίστηκε ότι τον έντυσε τον άλλον. Ο Θεός μετράει αλλιώς. Δεν έχει το δικό μας το μέτρο, έχει δικό του μέτρο τέλειο. Εις μέτρο τέλειος, λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, και αντίστροφα για τους άλλους. Ακούστε, λέει ο Άγιος Παΐσιος το εξής. Γιατί μπαίνει ένα ερώτημα στη μέση. Πώς βλέπουν οι άνθρωποι διαφορετικά ένας από τον άλλον. Και άλλο βλέπει λίγο στραβά, άλλο πολύ στραβά, άλλο πάρα πολύ στραβά. Και άλλο βλέπει καλά, καλύτερα, άριστα. Αυτό οφείλεται καταρχάς στην πρόθεση που έχει ο άνθρωπος. Προτίθεμαι να πορευθώ με αγκαλιά το κακό. Δεν ξεκινώ αυθείς εξ εκκλησίας. Αλλά αρχίζει μια δικαιολογία στο μικρό που μου παρουσιάζεται μπροστά και λέω δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα αυτό. Ξεκινάω και το παραβλέπω. Θα έρθει σιγά σιγά το αμέσως επόμενο που θα είναι λίγο παραπάνω από μικρό, θα το περνάω για μικρό και εκείνο και θα είναι το μεγαλύτερο και δεν καταλαβαίνω, θα το λέω και μικρό και εκείνο. Θα φτάσω ένα σημείο που η συνείδηση θα λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και θα είναι καπακωμένα όλα τα αμαρτήματα. Και θα λέω, τότε θα λέω ότι δεν έκανα και τίποτα ζωή μου, ότι είμαι και ο καλύτερος άνθρωπος. Μου ήρθε, γράφει ο Άγιος Παΐσιος στο βιβλίο μέσα, μια γυναίκα λέει και ορίετο. Λέει, τη σκότωσα λέει, όχι, τη σκότωσα. Και εγώ ήξερα, λέει, ότι αυτή είχε κάνει αμαρτήματα μεγάλα. Τι σκότωσες, λέω. Λέει, να με έκανα με το πανί, έτσι σκότωσα μια μύγα. Και εγώ που το διάβασα γέλασα. Το γράφει μέσα. Ναι. Και αυτή, λέει, είχε κάνει, αναφέρει τα παραπτώματά της. Και δεν χαμπάριζε τα μεγάλα, αλλά τη μύγα την κατάλαβε τη σκότωσε, λέει. Το αντιλαμβάνεσαι, εκεί φτάνει ο άνθρωπος να είναι τυφλός σε αυτά που πρέπει και να βλέπει εκείνα που δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι. Η συνείδηση που δεν βλέπει, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Παΐσιος, είναι η καπακωμένη συνείδηση. Έχει σκεπασμένα όλα μέσα και είναι ανέστητη. Υπάρχει και η συνείδηση, λέει, η ευαίσθητη πολύ, που δεν πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητη. Γιατί αυτή τη συνείδηση την κυνηγάει ο διάβολος. Πολύ ευαίσθητη. Να είσαι άγιος και να είσαι ευαίσθητος, το αντιλαμβάνομαι. Πολεμάς τον πειρασμό. Αλλά να είσαι άνθρωπος
με πολλή ευαισθησία, σου εκμεταλλεύεται την ευαισθησία και μπορεί μόνο με μία αμαρτία λογισμού να σε ξεκάνει. Χρειάζεται προσοχή μεγάλη. Προσοχή μεγάλη. Οι συνειδήσεις λοιπόν διαφέρουν στη ζωή αυτή που ζούμε. Χρειάζεται, και αυτό συνιστά ο Άγιος Παΐσιος, κάτι σε ενοχλεί εσωτερικά. Στο γέροντα πήγαινε να το συζητήσεις, που εξομολογήσε. Μην αφήνεις το λογισμό σου. Γιατί μπορεί να σε οδηγήσει και σε φρονοκομεί ακόμα ένα λογισμό στραβός. Να σε αποστραβώσει, να σε οδηγήσει και παραμένω. Λοιπόν, επίσης μας λέει εδώ ότι αποκριθείς δε ο βασιλεύς, αιρεί αυτής. Μας μιλάει για διάλογο. Λέει, ο βασιλιάς θα απαντήσει και θα πει στους μεν, ναι, εσείς κάνετε το καλό. Στους δε, εσείς κάνετε το κακό. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει διάλογο ο Θεός με τις ψυχές των ανθρώπων και να πει και να έχει απολογία. Μα πώς μας πας σε μπας την κόλαση. Εμείς κάναμε εκείνο. Ή δεν το ξέραμε. Ανοίγει διάλογο, λέει. Είναι άραγε αυτή μια πραγματικότητα διαλόγου πραγματικού του υψίστου με την ψυχή μας. Κοιτάξτε, ανοίγει διάλογο τώρα που είμαστε ζωή. Μας μιλάει και με τούτο και με τη φύση ολόκληρη. Και η φύση διδάσκει στο μέτρο που της έχει δώσει ο Θεός και μας μιλάει. Παραδείγματος χάρη, είσαι τεμπέλης, τι φωνάζει εκεί η Αγία Γραφή. Ήθη προς το Μέρμιγκα όκνηρε. Πήγαινε, κοίταξε το μυρμήγι, τεμπέλη, να δεις πώς εργάζεται. Και ακόμα λέει, και ειδών, λέει, πήγαινε και κοίταξε το μυρμήγι. Και ειδών τα σοδούς αυτού, και αφού δεις, λέει, τους δρόμους που κάνουν την ημέρα, γεννού εκείνος σοφότερος. Να γίνεις πιο σοφός από το μυρμήγι. Λέει, Άγιος Παΐσιος, παρατηρούσα, λέει, τα μυρμικά και λέει τα καινούρια. Στα βιβλία τα 6 που βγάλει 7, πόσο είναι. Και έβλεπα, λέει, αφήνανε το μυρμίκι το μικρό, το μικρό που έβγαινε για πρώτη φορά, λέει, το λέει μέσα μας, τα ακούτε, να κουβαλήσει. Έπιανε, λέει, από ένα μικρό, προχωρούσε, του έπεφτε το αυτό. Δεν πήγαινε, και εκεί το λέγεται εξής λόγο, αλλά όμως το μυρμίκι κάνει προσπάθειες. Λέει, μία, δυο, τρεις δεν μπορούσε, βοηθήσει το μεγαλύτερο, λέει. Το μεγαλύτερο, ή, έλεγε το άλλο, πήγαινε, του τόκοβε με τις δαγκάνες του και άφηνε να πάρει όσο του ανήκει, λέει. Όσο μπορούσε. Όσο μπορούσε. Λέει, αν το μυρμήγι κάνει αυτό, ο Θεός θα το δώσει σε ένα παραπάνω, το μυρμήγι εξαισθήσεως, διαισθήσεως, δεν ξέρω πώς θα έχει πέσει το, το έχει φυτέψει ο Θεός, του λέει, έβλεπε το μικρό, δεν μπορούσε να το σηκώσει. Και το κόβε, τα βλέπε το άλλο. Αυτό που μπορούσε. Εμάς λοιπόν ο Θεός θα μας δώσει περισσότερα από εκείνο που μπορούμε. Λέει ένα πάρα πολύ ωραίο Παγίος Παΐσιος. Λέει, στην αρχή θα μας δώσει, λέει, μια καραμελίτσα ο Θεός, για να μπορούμε να την γλύψουμε την καραμελίτσα, και μετά θα μας δώσει τη σοκολάτα που χρειάζεται και δόντια, λέει. Πάει ανάλογα με αυτό που λέει ο Κύριος μας, παρμένα από εκεί τα έχει και τα κάνει σε απλή γλώσσα. Λέει ότι πορευόμαστε, λέει, την οικία του νηπίου, το λέει ο Σολος Παύλος. Ότι είμαι νηπίοι, νηπία ελαλούμεν. Όταν είμαστε μωρά παιδιά, μιλάγαμε σαν μικρά παιδιά. Και ζούσαμε όπως ζουν τα μικρά παιδιά. Όταν γίναμε παιδιά, τα ανάλογα με την ηλικία μας, λέει, ζητούσαμε και κάναμε. Και όταν γίναμε άνδρες, τα σαντικής ηλικίας. Και όταν τέλει, μας έδωσε τα του τελείου. Το ίδιο κάνει και ο Θεός στην πορεία της ζωής. Δεν μας αφήνει να σηκώσουμε παραπάνω από αυτό που μπορούμε. Πάει ανάλογα. Και αυτό λέει και λέει κάτι άλλο πολύ ωραίο για παρήγορο για μας, ο Άγιος Παΐσιος. Λέει,
ότι όταν λέει ένα παιδάκι που είναι ο πατέρας του Μαραγκός, πάρει και του σπάσει το φιλότιμο παιδάκι, του σπάσει ένα εργαλείο και είναι φιλότιμο, πια και κλαίει, ο καλός πατέρας το πάντο να το επιτιμήσει, γιατί μου τόσο, τι θα κάνω εγώ και τα λοιπά, θα του πει δεν πειράζει παιδί μου, θα πάρουμε άλλο. Το παιδί όμως που είναι πολύ φιλότιμο λέει, κλαίει, συνεχίζει και ο παπάς το λυπάται περισσότερο και πάλι το ξαναγαϊδεύει, του λέει μη σκάς παιδάκι μου και επειδή πολύ φιλότιμο πάλι το ξαναγαϊδεύει. Αυτά και αυτή την αγωγή χρησιμοποιεί και ο καλός Θεός για να μας βάλει στο δρόμο το καλό. Δεν παίρνει το βούρδουλα γιατί κάναμε τα στραβά για να μας τιμωρήσει. Όχι, γνωρίζει το είναι μας. Yeah, ναι, ναι, ναι. Άκουσα και ένα άλλο ωραίο, ας το ακούσετε εκεί στο Άγιο όσο μετά που πήγα, μου άρεσε πάρα πολύ, ας τα μεταφέρω αυτά τα καλά που άκουσα. Είχε μια πολύ ευλογημένη μοναχή στο σκύλωμα του Αγίου. Λέει, μια φορά λέει, πέθανε κάποιος στην καρδίτσα από εκεί πάνω και μετά από χρόνια κάποιος φύριξε ότι είχε αφήσει κάπου χρήματα, λίρες, και ψάξαν από εδώ, ψάξαν από εκεί, δεν μπορούσαν να το βρούνε. Κάποιος, μια παρέα, με ένα θεολόγο, δεν πάμε λέει και στην Ομόνια, στον Άγιο, πες το ρε. Άγιο Κωνσταντίνο. Πες το, Κωνσταντίνο μου ωραίο, το Γεράσιμος είναι, Γεράσιμος, δεν είναι. Που ήταν πατέ, ο Άγιος Μορφύριος. Ναι. Πολυκλινική, πάμε εκεί να μας πει, είναι ένας παππούς που βλέπει τον τόπο λέει. Πράγματι, συνοηθήκαν και πήγανε στη πολυκλινική. Όταν πήγανε εκεί, έλα καλό στο θεολόγο του λέει. Έλα του, αφού έκανε λειτουργία λέει την ώρα εκείνη, και του λέει, θα μας μιλήσεις σήμερα εσύ, του λέει. Νίκο, του είπε και το όνομά του. Λέει, δώστε μου κάτι να δω. Να το υπόψουν τι θα πω. Του δώσε και διάβασε το Ευαγγέλιο, στην λειτουργία ανέβηκε εμείς. Του είπανε το αίτημά τους και τους είπε θα έρθω μαζί σε ένα δόλι, τους είπε ο Αγίος Πορφύριος. Δεν σου είπε εκείνη τώρα, είναι εκεί, το πήραν και το πήγανε πάνω. Έμεινε σε ένα σπίτι και την επόμενη μέρα πήρε το λεωφορείο και γύρισε. Ο Αγίος Πορφύριος χωρίς να σου πει κουβέντα, ούτε είναι εδώ ούτε είναι εκεί. Εσένα θεολόγια σε αγαπάει, πήγαινε θα σου πει το γιατί δεν μας έδειξε το μέρος αλλά έφυγε έτσι. Πήγε ο θεολόγος και του είπε άμα σας έδειγνα τον τόπο, ο ένας ήταν αξιωματικός στο στρατό, για να μην το μαρτυρήσω που είναι οι λίρες, θα μου έπαιρνε το κεφάλι λέει. Γι' αυτό σηκώθηκα και έφυγα λέει. Αλλά ανέβηκα μόνο και μόνο για σένα, ναι, επειδή με παρακάλεσε, είπε στον θεολόγο. Να βγάλω την υποχρέωση, του λέει. Το καταλάβατε το θέμα. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό γιατί το είπαμε. Το φέρε η ώρα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής, ότι οι Άγιοι λειτουργούν και όλα τα καλά με βάση κάποια εσωτερική αγαθή μας πρόθεση. Και ο καλός Θεός μας από ψηλά αυτή την πρόθεση μετράει. Αν οι Άγιοι λειτουργούν βλέποντας την καλή μας πρόθεση και ανάλογα τον πλήρωσε τον άνθρωπο εκείνον επειδή έκανε ένα κήρυγμα ή κάτι άλλο, πολύ περισσότερο ο Θεός που βλέπει πριν γεννηθούμε. Το έχω πει και άλλη φορά, αυτό να το δέσετε στο μυαλό σας. Δεν το ήξερα, το διάβασα στο γενικό του Αγιορείτη. Κύριε, αυτό είναι ακριβώς την παραβολή που εξηγούμε. Συ έγνοκάσμε, Κύριε, Συ έγνοκάσμε, εκ του μακρόθεν, από μακριά. Πόσο μακριά ρε τα κύριε εσύ, ότι μας δωρίζει ο Θεός, για να το καταλάβω κι εγώ. Πριν γεννηθούμε. Πριν γεννηθούμε, πριν στον κόσμο. Αυτό είναι το
Το φαντάζεστε, και άμα τα ακούτε, πριν γεννηθούμε, μας γνωρίζει ο Κύριος. αλίμον, να μην ξέρει τι θα φτιάξει, τι θα στον κόσμο, ποιες θα είναι οι επιθυμίες, οι προθέσεις μας, οι αγώνες μας, να τους μας βοηθήσει, αλίμονό μας. Να μας αφήσει μόνους έτσι στον κόσμο αυτό. Και έπειτα, αν καλώ σκεφτούμε, ό,τι καλό κάναμε, δικαιούμεθα να το οικειοποιηθούμε, να το κάνουμε δικό μας. Σε καμία περίπτωση. Ό,τι καλό κι αν κάνουμε. Ό,τι καλό. Γιατί. Γιατί δεν το κάναμε εμείς. Πες το δυνατά. Δεν το φτιάξαμε εμείς. Εγώ δεν έκανα αυτό το καλό. Το καλό ήταν μου το φύτευε μες στην καρδία μου ο Θεός. Σωστό. Αλλά λέει όμως, για να μην το οικειοποιηθούμε, καλά σωστό είναι αυτό που λες. Να μην το οικειοποιηθούμε, λέει ο Κύριος, όσα καλά κι αν κάνετε, τι να πείτε. Δούλοι αχρίες μου. Δούλοι αχρίες. Δούλοι έστε. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ο Τσαλίκης. Εγώ το ψόφιο σκυλί, το έλεγε και το εννοούσε. Μην περηφανευόσαι αυτή, ό,τι και αν κάνεις. Λοιπόν, αυτή η καλόγρα, θυμήθηκα και ένα άλλο, όταν πήγαμε εκεί πέρα, η πρώτη φορά την αντάμωσα, λέει, μου στείλα ένα γράμμα για να ζητήσω στην προσευχή μου από τον Όσιο, ήταν δίπλα. Και γυρίζω, μόλις το διάβασα και λέω στον Άγιο, για σένα μου γράψανε γράμματα, ακούς. Λέω, με συγκίνησε και μου θύμισε τον Άγιο Ιάκωβο, που ο Μόρφου, ο επίσκοπος εκεί στην Κύπρο, είχε βγάλει το σπυρί πίσω στο πόδι και τον είδε ένα κουτσένι και του είπε, τι έχεις, έλα εδώ να προσευχηθούμε. Αυτό μου θυμίζει το παρακάτω που θα ακούσουμε τώρα, το έχω ξαναπεί. Μου κάνει εντύπωση πως μοιάζουν αυτοί που έχουν τον Άγιο μέσα τους. Λέει, καθίσαμε στην εικόνα και λέει, γερό, το παιδί εδώ ήρθε μεγάλη εβδομάδα να μας βοηθήσει και το αρρωστήσαμε. Εδώ έρχονται να γίνουν καλά, όχι να αρρωστήσουνε. Να το κάνεις καλά, θα ακούς. Την επόμενη μέρα ήταν καλά. Τι άντε, οι Άγιοι έτσι είναι. Άγιος δεν ήτανε. Γέρον, άμα ανοίξει το τάμπλετ, θα το δεις να το λέει ο ίδιος. Ο παθών, δεν το λέω εγώ, εκεί συγκινήσε που το ακούς. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν λέμε, ό,τι και αν κάνουμε, δικό μας δεν είναι. Πώς να μην θυμηθούμε αυτόν που του τα πήρε κατά όλα, τον Ιώβ. Κατά όλα. Μόνο και τον εαυτό του. Και τα μαλλιά του. Τα πάντα. Και είπε, ή τα αγαθά δεξάμεθα. Αλλά αυτό είναι άλμα από την Ακρόπολη Τάκη για μένα και για σένα, ναι. Και να πέσουμε να μην πάθουμε τίποτα. Οι Άγιοι είναι Άγιοι, δεν είναι ο Α και ο Β, είναι Άγιοι, μια ζωή. Ναι. Όταν λέει πήγε ο Άγιος Ιάκωβος, σαν παιδάκι, 16 χρόνια ήταν, 12 ήταν, για να μονάσει τον Όσιο Δαβίδ, τσούκου τσούκου, πριν μπει μέσα τον είχε κάποιος καλό γύρω στην πόρτα και μπήκε μέσα. Και παραπέρα του συναντάει ο άλλος, πώς μπήκες μέσα κλειδωμένη η πόρτα. Λέει, μα είσαι ένας μοναχός εδώ τώρα, λέει. Πώς άνοιξε ο μοναχός, λέει. Και όταν πήγα, λέει, μέσα στο εικονοστάσι, είδα τον Όσιο Δαβίδ που το έχει, που το έχει, ναι, αυτός μου άνοιξε, λέει. Ναι. Και από τότε δεν κουνήθηκε από εκεί μέσα ο Όσιος. Οι Άγιοι που είναι για άλματα έχουν και αυτές τις αρρώγες. Εμάς κάπου ψηλά ψηλά χωρίς να καταλαβαίνουμε. Έτσι είναι. Ζούμε, αυτοί πληρώνονται και επί της γης πολλαπλάσια. Εμείς με τον τρόπο το δικό μας. Πάνω στις αδυναμίες μας, πάνω στα ερωτώματά μας, είναι δίπλα μας οι Άγιοι. Μας το κάνουμε το πράγμα. Δεν ζούμε χωρίς αυτούς. Για να τελειώνουμε και να επανέλθουμε στο θέμα μέσα. Εντάξει, ακόμα 3 λεπτά και τελειώνουμε.
να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε δίπλα μας τα καλά που είναι να κάνουμε. Και αν τα πράξουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε ότι τα κάναμε με τη δική μας δύναμη, αλλά το μόνο που έχουμε να πούμε ότι είμαστε άχρηστοι δούλοι και αν τα πράξαμε. Αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Δαβίδ το λέει, το θυμηθείτε, ενώπιον του νόμου ου δικαιωθήσετε πάσα σάρξ. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί δεν βρέθηκε άνθρωπος στον κόσμο να πράξει τον νόμο σε τέλειο βαθμό. Τέλεια. Πράττουμε ατελώς. Δεν έχει τελειότητα. Ούτε ο Απόστολος Παύλος. Και αυτός. Ούτε αυτός λέει πάσα σάρξ. Εξαιρείται ο Απόστολος Παύλος. Τόσο άγιο. Έκανε κάτι που το έφερα απ' αλλού. Είχε δύναμη και το έκανε με τη δύναμή του. Όχι. Πώς θα το κάνουμε? Όσο λέει μπροστά στον νόμο δεν δικαιώνεται ουδής, ουδής αναμάρτητος ουδής, η μισή. Συ. Ο δυνάμενος. Ο δυνάμενος. Το ψάρι εκκλησία. Ναι. Αυτή είναι η θέση μας απέναντι στον νόμο. Και αυτό φωνάζουν οι Άγιοι. Δεν κάναμε τίποτα στη γη που ήρθαμε. Φωνάζανε. Ναι. Πώς θα το κάνουμε? Γι' αυτό και υπάρχει και το αντίβαρο που λέει στους εσπερινούς μια φορά την εβδομάδα, το έλεος σου Κύριε, καταδιώξει με. Πάσε στα σημέρα στη ζωή σου. Άρα το φέρνουμε σε σχέση με τη σημερινή περικοπή. Επράξαμε Κύριε το καλό, αλλά όχι δικό μας. Επράξαμε Κύριε το καλό, αλλά ατελώς. Επράξαμε Κύριε το καλό, αλλά δεν κάναμε τίποτα. Αυτό λέει η σημερινή περικοπή. Δεν κάναμε το παραπάνω. Αυτή είναι η συνείδησή μας απέναντι στο καλό και αυτή θα μαρτυρήσει εκεί πάνω. Αυτή με τον Κύριο. Η κρίση γίνεται, γιατί λέει καπαλού, τελειώνουμε και φεύγουμε τώρα. Η κρίση γίνεται από αυτή τη ζωή και τελειώνει από αυτή τη ζωή. Γιατί θα πας εκεί που πρέπει να πας. Θα πας στη θέση που σου αρμόζει προς το παρόν, όχι πληρωμένος όσο πρέπει, γιατί περιμένουμε τη τελική κρίση για να πληρωθούμε, ή όχι πληρωμένος όσο πρέπει στο μυστικόλαση. Η τελική κρίση θα πάει στο πυρ το εξώτερο, έξω και μακριά από εμάς. Αμήν. Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Πάντα λοιπόν, ελκύσου να λύσει, ελκύσου το όνομά σου, ελκύσου τη βασιλεία σου, ελκύσου το όνομά σου, σε το ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των αντιούσιων, δώσει μη σύνομα και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφία με τους ελεγχισμών, και μη είσαι να έχεις πάση με ελεγχισμών, αλλά λύσει ημάς από τον ελεγχισμό. Διευχών των Αγίων και Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέσου και σώσου ημών. Αμήν. Και την άλλη Δευτέρα, Τετάρτη. Τι βάζουμε, τι κάνουμε. Τι βάζουμε. Τελική κρίση. Τελική κρίση. Τελική κρίση, ναι. Εδώ ρωτάει τι θα βέβαια. Τελική κρίση.